Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Ευγεννάκης, επισκέφθηκε την Κομωτινή την Παρασκευή, όπου είχε μια σειρά συναντήσεων. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε στις Άπες και το Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών Γιάννη Σταυρίδη, συζητώντας θέματα που αφορούν την περιοχή. Καλά, εσύ. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι. Καταρχήν δεν υπήρχε μια σωστή οδική διασύνδεση για να μπορέσουν να έχουν έτσι το δέσιμο αυτό μεταξύ των δύο Δήμων. Η οδική διασύνδεση από το Δήμο μας γίνεται από τη μεριά που έχετε έρθει και κατέβει από την Εγνατία. Είναι ένας δρόμος που εντάξει δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας, είναι ήπιας κυκλοφορίας. Δεν υπήρχε σύνδεση των δύο ενωτήτων. Ούτε υπηρεσιακά, ούτε επαγγελματικά, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε καμία σύνδεση. Σαφώς όμως από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, αυτή τη στιγμή οφείλω να πω και το λέω με επίγνωση λόγου, ότι υπάρχει ένα ζήμωμα, αυτή τη στιγμή μια ζήμωση των δύο κοινωνιών, των δύο ενωτήτων ανθρώπων, που για μένα τα ποσοστά αυτά ήδη με έχουν χαροποιήσει και με χαροποιούν ακόμα. Σαφώς και κάνω μια πολύ μεγάλη έτσι. Έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να παντρέψουμε και να ζυμώσουμε τις δύο ενότητες. Αυτό ξεκίνησε και από τα φεστιβάλ που ξεκίνησαν στο κομμάτι της Μαρόνιας που έχουμε να αναδείξουμε τον τουρισμό. Έχουμε το Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, έχουμε το Σπήλαιο της Μαρόνιας, έχουμε την Παλιοχριστιανική Βασιλική. Υπάρχουν δηλαδή κάποια έτσι το πολύ μεγάλο κομμάτι όσον αφορά. Όχι. Αυτή τη στιγμή στο μουσιακό πληροφορία μου μπλέκονται σπηλαιολογία, αρχαιολογία και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα εκεί. Το οποίο το προστατεύουμε. Να επιστρέψεις Δήμαρχε, εγώ με φέρει δύο θέματα θέλω να πω που νομίζω ότι αν τα πάρεις μαζί σου και στη πλάτη σου αύριο μεθαύριο θα μπορέσεις να μας βοηθήσεις. Το ένα είναι αν μπορούμε να επεκτείνουμε τα αιωλικά πάρκα η αδειοδότηση, η χωροθέτηση δηλαδή των αιωλικών πάρκων και στην επικράτεια του Δήμου Σαπών, διότι αυτό μπορεί να φέρει πρωτογενή έσοδο στο Δήμο και να στηρίξει την προσπάθεια του Δημάρχου. Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ ελάχιστα. Δηλαδή να χωροθετήσουν και μία ζώνη τη επικράτεια του Δήμου για να μπορεί να έχει ένα απευθεία έσοδο. Διότι παίρνουν, α πούμε, το άλλο ο Δήμο Φιλία Αργιανών, παίρνει. Εμεί δεν έχουμε. Δεν πάλι εδώ τη Αργιανή στο Καλλικράτειο. Παλιά τα έσοδα ήταν εδώ. Και το δεύτερο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάγια επιδίωξή μας εδώ, είναι να μπορέσουμε να πάρουμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα ένα κέντρο εκπαίδευσης του στρατού και να το φέρουμε εδώ που είναι και η εφεδρεία του τετάρτου σώματος. Στο φυσικό περιβάλλον θα εκπαιδεύονται οι έφεδροι και θα τονώσει οικονομικά την προσπάθεια που είχε γίνει στο παρελθόν με εδώ φτιάξαμε την ασπέτα. Είναι μία από τις ασπέτες της χώρας. Εμείς με απόφαση του πρόεδρου μας ανέλαβαν το Μέρκες ως υπεύθυνη στην Ευρωπαϊκή Καμπόρια. Νίκο, τον Νίκο. Αγαπητοί. Θα δουλέψουν μαζί με τους τοπικά μας τελέχη, τους τοπικούς βουλευτές, τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία θα δεσμευτικά για την παράδεξή μας. Δηλαδή, θα είναι κομμάτι του προγραμματικού μας λόγου και του πλαισίου που ούτως ή άλλως έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει, έχουμε ψηφίσει και είναι δεσμευτικό και για εμάς, αλλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως επόμενο πρωθυπουργό, ότι εκεί θα κινηθούμε. Κάτι αντίστοιχο, το οποίο το ψηφίσαμε στο συνέδριο της 15 Δεκέμβρη. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να ετοιμάσουμε, που ήδη έχει ξεκινήσει γενικά η δουλειά. Αλλά τώρα γίνει πολύ πιο εντατικά και πολύ πιεστικά, έτσι ώστε μέχρι το Πάσχα να έχουμε ολοκληρώσει το μεγάλο κορμό της δουλειάς αυτής και τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, που μέσα εκεί θα θέλαμε να έχουμε προτάσεις από την περιοχή και ειδικά από κάθε Δήμο Ξηροστάθος. Φυσικά λέμε κάθετα όχι σε αυτές τις αστιότητες και αναφέρομαι στο εκλογικό σύστημα που έχει πει καμιά 52 φορές ο κ. Κουβέτσης. Μπορεί να είναι παραπάνω, ότι θα το αλλάξει, θα πάμε στην απλή αναλογική, θα πάμε σε κάτι άλλο που τώρα το συζητάνε, τώρα το δουλεύουν. Εμείς έχουμε μια. Η αίσθηση μας είναι ότι πιθανόν να το φέρουν καν στο τέλος. Αλλά όπως είναι αυτό το πράγμα, εμείς αυτό το μοντέλο της διάλυσης αυτού του πρώτου βαθμού δεν το συμμεριζόμαστε. Το αντίθετο, μάλιστα, θα λέγαμε. Βελτιώσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γίνουν και έχουμε ήδη πάρει αρκετό υλικό από τις συζητήσεις που είστε κάνει μέσα στα όργανά σας. Έχουμε επίσης πάρει αρκετό υλικό από τις συζητήσεις που είστε κάνει στα δικά σας όργανα μεγάλων περιφερειών. Έχουν γίνει και συναντήσεις ξεχωριστές
και με τον Κώστα τον Αγοραστό, συν τα μέλη κομμάτων που είναι και οι περιφερειάρχες, το αντίστοιχο έχει κάνει και με τους δημάρχους. Διότι η γραμματεία προγράμματος πρέπει να δουλεύει βάσει αυτών που ήδη καλλιεργούνται από ανθρώπους που το ζείτε πρωτογενώς το θέμα αυτό, και έρχομαστε εμείς να σας υποδείξουμε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρουμε ότι και εσείς έχετε οριμάσει και στις θέσεις και στις απόψεις, και η κοινωνία περισσότερο έχει οριμάσει. Αυτό που περιγράψατε προηγουμένως για τις δύο κοινότητες που πλέον λειτουργούν σιγά-σιγά-σιγά, όντως αυτό θέλει τον χρόνο του. Σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουμε περιδιαβεί, το ζούμε αυτό. Ότι σιγά-σιγά έχουμε καταλάβει ότι όπως ένα μικρό χωριό, λίγα σπίτια, κακό χωριό, όπως το λένε, εντάξει, αυτά δεν φέρνουν ανάπτυξη ούτε δημιουργεί, όπως λένε στην Κρήτη, καλυμμέντο. Η αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό, αυτή τη στιγμή κρατάμε πολλές ισορροπίες όσον αφορά στις τάξεις εδώ των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα άλλο. Οι υπηρεσίες μας δουλεύουν για αυτό το κομμάτι. Και θα πληρώνουν με τα διάλυση του κράτους. Ναι, το θέμα είναι ποιο τώρα. Ερχόμαστε και λέμε γιατί οι προβληματισμοί σε περιφερειακούς Δήμους και μικρούς Δήμους όπως είμαστε εμείς είναι ότι έχει να κάνει. Εγώ θα σας αναφέρω ένα πολύ έτσι, ένα μικρό παράδειγμα. Ότι η χρηματοδότηση ΣΑΤΑ αυτή τη στιγμή, ο Δήμος παίρνει 382.000 ευρώ. Μέχρι και το 2011 ήταν περίπου στο 1.700 οι δύο οι ενότητες. Οπότε υπάρχει μία μείωση της τάξης του 70%. Το θέμα είναι πιο ότι ένας Δήμος όπως ο Δήμος Μαρόνιας Απών, με 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, με χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτική οδοπία, χιλιάδες χιλιόμετρα ρέματα που χρειάζονται να τα καθαρίσει. Εγώ σας βάζω μόνο τους 46 οικισμούς και τα περιφερειακά περιμετρικά ρέματα γύρω τους οικισμούς αυτούς. Να θωρακίζουμε. Λοιπόν, οι χρηματοδοτήσεις μου λεφτά μου, να σας πω λίγο, είναι οι ίδιες με έναν Δήμο. Δεν θα αναφέρω όνομα Θεσσαλονίκης Αθηνών, που είναι 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το κριτήριο το πληθυσμιακό. Αυτό ακριβώς. Εκτός από εκεί, 0 μέτρο αγροτική οδοπία, 0 μέτρο ρέματα. Εγώ, για να μπορέσω να υποστηρίξω το πιο μικρό χωριό μου με φωτισμό, θέλω 22 φωτιστικά σώματα στο χωριό Κίζαρη που έχει 27 κατοίκους, 27 δημότες μένουν εκεί. Ένα τετράγωνο οικοδομικό σε ένα αστικό κέντρο, έτσι, φιλοξενεί 3 με 5.000 άτομα και υποστηρίζεται από 8 φωτιστικά σώματα και από 8 κάδους. Εγώ θέλω να έχω 20 εκεί πέρα κάδους και 22 κολόνες φωτισμού. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση, σε διαβεβαιώ. Και μάλιστα το έχουμε μεταφέρει και δημάρχοι σε περιοδίες που έχουμε κάνει και σε σκέψεις που έχει πραγματοποιήσει ο πρόεδρος